Εντάξει, έχουμε δει σε ένα βαθμό την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας για την αστυνομία. Υπάρχουν ενδιαφέρον αριθμοί και στατιστικά στοιχεία μέσα σε αυτό. Είναι και ζητήματα τα οποία είχαμε τονίσει και κατά τη διάρκεια του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εντρυφώντας περισσότερο στο θέμα της αστυνομίας Κύπρου και της λειτουργικότητας αλλά και αποτελεσματικότητας της. Και βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχει επίσημη παραδοχή και από την ελεκτική υπηρεσία, κάτι το οποίο θεωρώ αναγνωρίζουν όλοι, για το γεγονός ότι το οργανόγραμμα της αστυνομίας δεν καλύπτεται πλήρως, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά. Επίσης, σε ένα μεγάλο βαθμό, η αστυνομία ασχολείται με μη αστυνομικής φύσεως καθήκοντα, όπως είναι η παράδοση των ΦΑΠ, το σύστημα φωτοεπισήμανσης και η αποστολή των εξώδικων καταγγελιών και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να απελευθερωθεί και να φύγει αυτό το βάρος από την αστυνομική δύναμη, έτσι ώστε να επιτελέσει το καθήκον της και να αυξηθεί ο αριθμός των αστυνομικών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Είναι κάτι το οποίο είχαμε τονίσει το αντιλαμβάνονται και στην αστυνομία, το αντιλαμβάνεται και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Χρειάζεται όμως πολιτική βούληση έτσι ώστε να προχωρήσουμε με αυτή την κατάσταση. Οι ζητήματα που αφορούν, όπως είναι οι στατικές σκοπιές ή τα ζητήματα του αεροδρομίου, μπορούν να καλυφθούν με την πρόσληψη συμβασιούχων αστυνομικών και όχι του μόνιμου προσωπικού, το οποίο ήδη υπάρχει και μπορεί να μετατεθεί στην πρώτη γραμμή, ή σε ζητήματα τα οποία άπτονται τη ασφάλεια του τόπου μας. Ένα μεγάλο ζήτημα. Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Ιωάννου. Επίσης, καταγράφονται και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και για το ζήτημα των παράνομων μεταναστών, των αιτητών ασύλου. Αντιλαμβάνομαι, εντάξει, υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, κάπου γράφει και στην έκθεση ότι το 2022 υπήρχαν 35.000 παράνομοι μετανάστες στην Κύπρο ή αιτητές ασύλου, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητική αριθμή και προφανώς είναι σημαντικός ο ρόλος της αστυνομίας σε αυτό το ζήτημα. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι υπησέρχεται η έκθεση και σε επιχειρησιακής φύσεως ζητήματα, όπως το πώς να γίνονται κάποιοι ελέγχοι κτλ. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζω αν είναι στην αρμοδιότητα της ελεκτικής υπηρεσίας ή είναι ζήτημα το οποίο μπορούμε να συζητάμε και να αποφασίσουμε οποιοδήποτε πέραν της αστυνομικής δύναμης. Όσον αφορά τα εξώδικα, εντάξει, είναι κάτι το οποίο το είχα αναφέρει πρώτα και στη δική σας εκπομπή πριν περίπου 1 με 1,5 χρόνο, ότι στείνονται παγίδες στους πολίτες και όλο αυτό δημιουργά ένα μπούμερακ απέναντι στην πολιτεία. Προσπαθήσαμε να αποφορτίσουμε την αστυνομία με την έκδοση εξώδικων αδικημάτων και με το σύστημα φωτοεπισήμανσης και στο τέλος την έχουμε φορτώσει στο να επιδίδει εξώδικα και να δημιουργά φακέλους ποινικής διαδικασίας. Εντάξει, είναι και τα κορονοπρόστιμα, μας είπε με νόημα προηγουμένως, χθες δηλαδή ο εκπρόσωπος της ελεκτικής. Στα οποία υπήρξε και πάλι μια μεγάλη σύγχυση, για το αναφέρω όσο πιο απλά γίνεται, με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε αυτόν τον πολύ μεγάλο αριθμό ανεπίδοτων εξωδίκων ή το να πέφτουν υποθέσεις στα δικαστήρια. Από εκεί και πέρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μέσα σε αυτό το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια από τους πολίτες. Και δεν είναι μόνο σε ζητήματα ασφάλειας, της φυσικής ασφάλειας, αλλά είναι και σε διάφορα ζητήματα από τον τραπεζικό οικονομικό τομέα, στο ζήτημα της μετανάστευσης, στο ζήτημα της εγκληματικότητας, σε διάφορα ζητήματα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η αστυνομία να ενισχυθεί ουσιαστικά, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτελέσει πραγματικά το έργο της και όχι να ασχολείται με ζητήματα μη ουσιαστικά. Και δεν θεωρώ ότι μια δημόσια συζήτηση για ζητήματα που αφορούν επιχειρησιακής φύσεως ζητήματα βοηθά τον οποιονδήποτε στην Κύπρο ή μπορεί να επιλύσει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Εντάξει, όμως όταν αναδεικνύονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με αποτελεσματικότητα, μπορεί και διαφθορά, είναι ζητήματα τα οποία ασκούν πίεση προς τον μηχανισμό να διορθώσει. Σίγουρα, σίγουρα. Μα αυτά τα έχουμε αναφέρει και στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή, και εμείς τα έχουμε βάλει στη δημόσια συζήτηση. Όπως είπα προηγουμένως, το μη αστυνομικής φύσεως καθήκοντα. Δεν μίλησε κανείς για τα επιχειρησιακά σχέδια, αν είναι καλά, είναι κακά κτλ. Αυτά τα ξέρουν αυτοί που τα ξέρουν και δεν χρειάζεται κανένας άλλος να τα γνωρίζει. Αλλά τώρα.
γίνονται αναφορές στην έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας Ναι. και για τον τρόπο δηλαδή που θα γίνονται κάποιες επιχειρήσεις. Αλλά από εκεί και πέρα το ζήτημα ότι της αποτελεσματικότητας ή της ουσίας το έχουμε συζητήσει και εμείς πάρα πολλές φορές στο Κοινοβούλιο και έχουμε και πει πάρα πολλές φορές χρειάζεται να γίνει μια ολοκληρωμένη συζήτηση για το οργανόγραμμα της αστυνομίας έτσι ώστε να γνωρίζουμε πού βρίσκεται οποιοδήποτε αστυνομικός, ποιες είναι οι ανάγκες και να θυμίσω και κάτι πάρα πολύ απλό ότι οι επιχειρησιακές δυνατότητες της αστυνομίας, το οργανόγραμμά της, στήθηκε όταν ο πληθυσμός της Κύπρου ήταν 600-700.000. Χρειάζεται ανανέωση. Αντιλαμβάνεστε ότι ο πληθυσμός μας αγγίζει σχεδόν το 1 εκατομμύριο άτομα. Ναι. Άρα χρειάζεται. Χρειάζεται περισσότερο κόσμο η αστυνομία, λέτε. Χρειάζεται περισσότερο κόσμο και χρειάζεται, όπως είπα, το έχω αναφέρει 3-4 φορές, να αφοσιωθεί στα αστυνομική φύσεως καθήκοντα, έτσι ώστε να μπορέσει να παρέχει και την πραγματική ασφάλεια που θέλει ο πολίτης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Καταληκτικό σχόλιο και ολοκληρώσαμε. Είναι αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει. Όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε θέσει αρκετά ζητήματα που αφορούν την αστυνομία, την αποτελεσματικότητα, τη λειτουργία, την παροχή κινήτρων στους αστυνομικούς, έτσι ώστε να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι διακυβεύουν την ίδια τους τη ζωή απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Είναι σώματα ασφαλείας και πρέπει να παρέχονται και τα κατάλληλα κίνητρα, έτσι ώστε να μην φτάνουμε και στο σημείο να προσλαμβάνονται αστυνομικοί και στη συνέχεια να βρίσκουν ύστερα από 1-2 χρόνια μια καλύτερη δουλειά και απλά να φεύγουν από εκεί. Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε, για τα σχόλιά σας.